Θέλω να μου πεις τι γίνεται στα γυρίσματα. Εδώ, πώς περνάς. Λάκη μου, καλησπέρα. Βρισκόμαστε στο γυροκομείο. Ναι, βέβαια, πού θέλω να βρισκόμαστε. Με τέτοια ηλικία, πού να πάω. Στο γυροκομείο θα πάω. Καταρχήν, είναι πολύ μεγάλη μου χαρά να είμαι στην οικία του Ηλία Ψινάκη. Ανθρώπου που τον εκτιμώ από πάντα και ακούω πάντα τις συμβουλές του. Θυμάσαι την πρώτη φορά που γνωριστήκατε με τον Ηλία Ψινάκη? Καλή, η πρώτη φορά ήταν παλιά στα πάρτι και τέτοια. Ερχόταν στα πάρτι μου στην Κηφισιά, στα πάρτι μου στη Μύκονο, τότε με Σάκη Ρουβά, Superstars όλοι. Δηλαδή έχω να θυμάμαι μόνο υπέροχα πράγματα, γκλαμουράτα. Ετοιμάζεται κάτι καινούργιο? Επειδή και ο κόσμος κάποια στιγμή μου είπε ότι μα γιατί μας το κάνεις αυτό και δεν είσαι στην τηλεόραση. Είμαι λοιπόν στην τηλεόραση, θα είμαι στην ΕΡΤ, σε μια παραγωγή που λέγεται Σύρματα. Ο ρόλος μου θα είναι ένας φυλακισμένος αρχικά. Από εκεί πέρα ξέρεις ότι η εισαγγελέα σου δίνει, αν είσαι καλός άνθρωπος και έχεις δείξει καλή διαγωγή, δίνει τη δικαιοδοσία να δουλέψεις στις φυλακές. Εγώ θα είμαι καθηγητής. Θα βάζω λοιπόν τους άλλους κρατούμενους να χορεύουν, να τραγουδάνε. Εκτός ότι μου το ζητάγανε τα παιδιά που βλέπουν το γυροκομείο στο YouTube, είναι απαραίτητος. Θέλω να μου πεις τι γίνεται με το έλεος. Έχουν σταματήσει τα γυρίσματα? Είχαμε κάνει πολλά γυρίσματα. Αλλά έγινε αυτή η τραγωδία με το τρένο στα Τέμπη και μετά το. Οι εκλογές. Οπότε όλα αυτά τα επεισόδια που είχαμε γυρίσει, φτάνανε. Οπότε έχουν σταματήσει τα γυρίσματα. Καλά νούμερα, καλή μέρα, καλό καλοκαίρι και καλά. Γεράματα. Γεράματα. Αχ, ο Λάκης Γαβαλάς, όλες εκπλήξεις είναι. Μας ευχήθηκε και όλα στα καλύτερα, ευχόμαστε κι εμείς. Να πούμε ότι ήταν ο Στέλιος Δρομαλιάς, αλλά δεν ήταν ο Στέλιος Δρομαλιάς. Όταν πηγαίνει στο γυροκομείο και είναι δίπλα από τον Ηλία Ψινάκη, είναι η Μόνικα. Να του πει αυτό. Μεταμορφώνεται σε Μόνικα, που φέρνει αποκαλύψεις και αποκλειστικά εδώ στο breakfast, παιδιά. Εμένα μου αρέσει που βλέπω και άλλον άνθρωπο που δεν είναι ηθοποιός, αλλά θα παίξει σειρά. Αυτό που λέμε ότι αν δεν είσαι ηθοποιός και αν δεν έχεις πτυχίο υποκριτικής κτλ. Ο ρόλος είναι πολύ πάνω του, έτσι, βέβαια, σε αυτό που υποδίεται. Δηλαδή είναι ακριβώς ό,τι έχει ζήσει στη ζωή του. Ναι, εντάξει, είναι αυτό. Δηλαδή... Και... Είναι άλλο να το ζεις και άλλο να το υποδίεσαι. Να το υποδίεσαι, Σταύρο μου. Τι έπαθα, καλέ, μαθιάσατε. Αφού πολλοί δεν το δέχονται. Έχουμε δει δηλώσεις και δηλώσεις. Λοιπόν, περιμένουμε πώς και πώς, ωστόσο να το δούμε.